Ευρώπας, στη μέση του Ειρηνικού ωκεανού, στο μέρος που γίνεται το παγκόσμιο πρωτάθλημα του Ironman, στη διαδρομή των 180 χιλιόμετρων. Έχουμε κάνει ήδη 42 χιλιόμετρα, με τα άλλα 137 και κάτι ψηλά. Είναι μια μεσημεριανή προπονησούρα εδώ στα Golden Globes. Την ακρίβεια μεσημεριανό απόγευμα του βραδινού. Μια και συνήθως διαρκεί καμιά 5-6 ελίτσες. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε λίγο για τη σχολεία Donovan. Η σχολεία Donovan περιλαμβάνει βαριά πατήματα. Και όταν λέμε βαριά πατήματα, μιλάμε για πολύ βαριά πατήματα. 56, 57, 58, 60 δόντια στο προστινό δίσκο και φυσικά το αγαπημένο με δεκαράκι πίσω. Πολλοί κόσμος το θεωρεί υπερβολή τόσο βαρύ πατηματάκι. Έχει όμως κάποια καλά αυτό το πράγμα που θα το αναλύσουμε τώρα. Βασικά να πούμε ότι αυτή τη στιγμή τρέχουμε με δύο αντιπάλους, τον κύριο Μπερτ, ο οποίος είναι στα 5,5 χιλιόμετρα πίσω, και τον κύριο Πάτρικ στα 5,800. Μέχρι να τελειώσει η διαδρομή θα έχουμε φάει ένα διψήφιο νομεράκι διαφοράς. Είμαστε στον παγκόσμιο σερβερ της TAX. Λοιπόν, τα βαριά πατήματα έχουν το καλό ότι επειδή η καντέν σου είναι 30 και 40 πιο κάτω από τον άλλον, κάτι αντίστοιχο γίνεται και με την καρδιά σου. Ειδικά η δικιά μου καρδιά που είναι ιδιαίτερα αργόστροφη, σαν το μυαλό μου, περίπου, σου δίνει το εξής πλεονέκτημα. Να είσαι με ένα 58-11 όπως εδώ πέρα στην ανηφόρα του μισό της 100, στους 125 παλμούς καρδιάς και ταυτόχρονα πηγαίνει κανείς με 320-330 βατ, αρκετά άνετα σε αυτά τα βατ, τόσο άνετα που να μπορώ να σας διηγούμε ταυτόχρονα ιστορίες για την κρύπτονο σκουφίτσα, τους 7 νάνους στη Χιονάτη, θα μπορούσα μέχρι και ακορντεόν να παίζω με το ένα χέρι, ενώ μέσα από τα πεταλιά στα τελευταία σαββάτ, αλλά δεν γνωρίζω τον λόγο όργανο. Λοιπόν, όπως βλέπουμε, είμαστε το πολύ 133 παλμούς στα 330 βατ. Λοιπόν, το οποίο σημαίνει πως όταν φτάσω στα 160 βατ, στους 160 παλμούς συγγνώμη, ένας αντίστοιχος 45'ης της ηλικίας μου θα είναι με το ένα πόδι στον τάφο και με τους συγγενείς και τους παπάδες να έχουν αρχίσει να τον ηρωρογούν από κοντά του. Λοιπόν, τον κύριο Donovan και τα Donovan Labs, καλώς απόγευμα.